κύριο Ανουάρ Μπάκρη. Κύριε Μπάκρη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Άκουσα κάποιες δηλώσεις σας εχθές, δεν ξέρω τώρα αν τις έχουν ακούσει και άνθρωποι, φίλοι ακροατές, οι οποίες, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, θα πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα να σεβαστούν την κουλτούρα της χώρας που τους φιλοξενεί. Και ότι εάν οι Σύριοι οι οποίοι βρίσκονται εδώ θέλουν να πίνουν αλκοόλ να πίνουν ή να φοράνε μπούργα να φοράνε ή να μην φοράνε. Είναι έτσι, τα λέω καλά? Πολύ σωστά. Αυτά είναι οι βασικές κανόνες της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Δεν είναι, για όνομα του Θεού δηλαδή. Όποιος θέλει θα πράξει έτσι για τη ζωή του. Αυτά είναι προσωπικά θέματα. Ναι, αλλά... Μπορεί κάποιος να επέμβει και να του πει όχι, δεν θα κάνεις αυτό ή θα κάνεις εκείνο. Ναι, αλλά έχουμε η πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πρακτικές οι οποίες φαίνεται πως οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στα κέντρα φιλοξενίας δεν συμβιβάζονται με την υπάρχουσα κατάσταση στην χώρα μας. Δηλαδή υπάρχουν καταγγελίες για ανθρώπους οι οποίοι τους ενοχλούν οι καμπάνες, τους ενοχλούν οι σταυροί. Υπάρχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Τι λέτε απέναντι σε αυτά? Όχι βέβαια, τι είναι αυτά, δηλαδή εδώ. Εγώ σε όλη αυτή την ιστορία που ξεκίνησε τώρα τελευταίος εμπάσχο, αλλά υπήρχε εμπάσχο περιπτώσει με τον κύριο Γιαννούλη. Mm-hmm. Δεν είδα εγώ κάποιον πρόσφυγα να βγαίνει και να διαμαρτύρεται για την καμπάνα της εκκλησίας ή να διαμαρτύρεται ότι ο Έλληνας τρώει χοιρινό. Δηλαδή αυτά είναι μεσαίωνας. Το ξαναλέω, μεσαίωνες. Αυτοί οι μεσαιωνίτες του τύπου του κυρίου Γιαννούλη, οι οποίοι είναι λαϊκιστές, τάχα προσβάλλεται, λέει, ο μουσουλμάνος όταν βλέπει ότι δίπλα του, τώρα και σήμερα άκουγα στην τηλεόραση τον Μητροπολίτη Πειραιά, λέει βεβαίως εμείς προσβάλλεται και δεν θα αφήσουμε κάτι τέτοιο να γίνει επειδή το φοβόμαστε. Ποιος σου είπε, κύριε Μητροπολίτα, ποιος σου είπε, κύριε Γιαννούλη, ότι προσβάλλεται? Εδώ εμείς χιλιάδες χρόνια με τους χριστιανούς και με τους Εβραίους, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Όταν είναι Ραμαζάνι, κάποιοι από τους και πολλοί από τους χριστιανούς, έτσι σαν σεβασμό, νηστεύανε και μαζί μας το Ραμαζάνι. Και εμείς, όπως ενθυμάστε, και υπάρχουν δηλαδή βίντεο που το δηλαδή, ναι, ιστορικά, ο Αραφάτ. Όταν είτε με Πάσχα και Χριστουγέννη ήταν πρώτος να μπαίνει στις εκκλησίες. Γυναίκα μου, του χριστιανή ορθόδοξη. Μα για όνομα του, τι είναι αυτά τα πράγματα? Αγαπητέ μου πρόεδρε, εγώ θα σας πάω κάπου αλλού. Επειδή ξέρω αρκετά καλά, πιστεύω, την ιστορία, επειδή ξέρω τη συνύπαρξη των Σύρων με τους χριστιανικούς πληθυσμούς, άλλωστε να μην ξεχνάμε ότι στη χώρα σας έχετε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι χριστιανών συμπατριωτών σας. Ακριβώς, δηλαδή, και πάντα είναι στην πρώτη γραμμή. Πάντα. Και ξέρω πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη, από την οποία προέρχομαι, στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία γεννήθηκα, στις περισσότερες εκκλησίες, τους χριστιανικούς ναούς, οι υπάλληλοι, οι νεοκόροι, οι καντιλανάφτες και τα λοιπά, είναι Σύριοι χριστιανοί. Τα λέω καλά? Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Επειδή... Πάντα ήταν πρωτοπόροι χριστιανοί σε εμάς στη Συρία. Και επίσης ένα και άλλο... Και στα εθνικά θέματα, και στα θέματα δημοκρατίας. Και ένα και άλλο... του αγώνα του έθνους. Και ένα άλλο κρίσιμο σημείο είναι, κάτι που το αγνοούν κάποιοι, ότι όταν έγινε η μεγάλη γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών... Στη Μικρά Ασία. Στη Μικρά Ασία, από το 14-15 μέχρι και το 22-23... Οι χριστιανικοί πληθυσμοί που εσφάγησαν ήταν Έλληνες, Αρμένοι και Σύριοι. Οι χριστιανικοί πληθυσμοί, επαναλαμβάνω. Εσείς είστε μεικτοί. Είστε μεικτοί. Οι Αρμένοι είναι χριστιανοί κόπτες και οι Έλληνες είναι οι Ορθόδοξοι. Άρα τώρα, λοιπόν... μια που λέτε για τους Αρμένιους, ναι, πολλές φορές, δηλαδή εδώ έτσι μια παρένθεση... αν το παρατηρείτε εσείς, τι είναι αυτός ο τσακωμός που γίνεται, ποιος θα πάει πρώτος να πάρει το Άγιο Φως?
στο Ιεροσόλυμο. Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Ας μην πούμε τώρα. Όχι, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά οι τσακωμοί, οι διαφορετικότητες, πάντα υπάρχουν και στις ίδιες. Εγώ λοιπόν... Θέμα Σουνίτες, Σιίτες, σφάζονται. Θέλω να καταλήξω στο ερώτημά μου. Στο ερώτημά μου θέλω να καταλήξω. Το οποίο είναι το εξής. Άρα λοιπόν, η λέξη Ελλάδα και η λέξη Συρία έχει μία μακραίωνη προϊστορία και σχέση καλή. Και σήμερα... Και χιλιάδες που ήρθαν από τη Σμύρνη τους φιλοξενήσαμε και τους προστατέψαμε. Έτσι όταν ακριβώς. Τους έκαιγε ο Κεμάλα τα Τούρκη, νέο Τούρκη τους καίγανε. Να μην πάμε τώρα, να μην πάω τώρα στη Βόρεια Συρία όπου υπάρχει και ελληνικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο κτλ. Κτλ. Άρα, λοιπόν, ένα από τα πέντε πατριαρχεία του κόσμου. Έτσι ακριβώς. Είναι στη Συρία. Άρα λοιπόν υπάρχει μία σχέση. Όμως επειδή τώρα στην Ελλάδα δεν έρχονται μόνο οι δικοί σας συμπατριώτες λόγω του πολέμου και των καταστροφών και της νέας γενοκτονίας που συμβαίνει στη χώρα σας, έρχονται και άλλοι. Το ερώτημά μου είναι, εσείς που είχατε αρχίσει να έρχεστε και νωρίτερα και δεν είχατε προβλήματα συνύπαρξης, πώς αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό? Γιατί τα όποια κρούσματα σε ένα ποσοστό άνω του 90-95% είναι από Αφγανούς, Αλγερινούς, Πακιστανούς και Μπαγκλαντεζιανούς. Δεν είναι από τους Σύριους. Λοιπόν, ποια είναι η θέση σας και πώς το αντιμετωπίζετε? Γιατί σας παίρνει και εσάς η μπάλα. Το λέω καλά? Πολύ σωστά. Λοιπόν, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρα. Ένα, δεν βγήκε ούτε ένας πρόσφυγας να διαμαρτυρηθεί ή να πει ότι έχει προσβολή αυτό που συμβαίνει από την άλλη πλευρά, από τις καμπάνες που λέτε ή από τη Χοιρινό ή από το αλκοόλ. Ένα αυτό. Τώρα, το θέμα είναι το εξής. Με τις μεγάλες ροές σε κάθε κοινωνία, σε κάθε κοινωνία υπάρχει και ο κακός και ο καλός. Το καλό στοιχείο και το κακό στοιχείο. Πολύ σωστά. Ποιο είναι το καλό στοιχείο? Αυτό που δεν δημιουργεί θέμα στο συνάνθρωπό του. Το θρησκευτικό πιστεύω είναι μια υπόθεση προσωπική. Είστε κατανοητός, κύριε Μπάκρη, είστε κατανοητός. Επειδή μας πιέζει λίγο χρόνο, θέλω να σας πάω και σε ένα ακόμα θέμα και να σας αποδεσμεύσουμε. Αναφορικά. Ένα λεπτό μόνο να ξεκαθαρίσω. Ναι. Η ροή είναι πάρα πολύ μεγάλη από το 2015, όταν έγινε το περίφημο κάλεσμα της Στασίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Και δημιουργήθηκε αυτή η τρίτη βαριά βιομηχανία στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Τρίτη βαριά βιομηχανία είναι το μεταναστευτικό, έτσι. Η λαθροδιακίνηση. Η λαθροδιακίνηση. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου. Έχεις απόλυτο δίκιο και τα λες καλά. Μπράβο σου. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι εγώ, όταν ορκίστηκε η καινούρια κυβέρνηση, την επόμενη της ορκομοσίας, είχα εγώ συνάντηση ραντεβού και από τους δύο υπουργούς που είναι αρμόδια τα θέματα αυτά των προσφύγων. Είχε την καλοσύνη ο κύριος Χρυσοχοίδης να με πάρει ακριβώς στις 8 Αυγούστου τηλέφωνο. Λοιπόν, του είπα όλα αυτά τα προβλήματα που συμβαίνουν με τη διαφθαρμένη υπηρεσία ασύλου, αυτή η σατανική υπηρεσία ασύλου, που καθυστερεί τη δεκπεραίωση των χαρτιών των όλων αυτών των προσφύγων και προπαντός των Συρίων, που εμένα αυτό με αφορά. Είναι αλήθεια ότι η ταρήφα είναι στα 3,5 χιλιάρικα? Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ακριβώς, μιλάμε για μια διαφθαρμένη υπηρεσία. Λοιπόν, μη σας τα απολογώ. Κάποια στιγμή μιλούσα τόσο μόνος μου και είχα να μονοργέθει, είχα πάρα πολλά να πω. Κάποια στιγμή μου λέει, κύριε, εν πάση περιπτώσει, τι προτείνετε? Ξέρετε τι του απάντησα? Περιμένω να ακούσω. Κύριε Υπουργέ, κύριε Μιχάλη, κύριε Χρυσοχοίδη, κύριε νικητή της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, ένα πολύ μεγάλο και σωστό και ωραίο παρελθόν θετικό για αυτόν τον άνθρωπο. Του λέω, κλείστε τα σύνορα, σφραγίστε τα σύνορα, κύριε. Μου λέει, μα πώς, τι θα πει, πώς θα είναι νερά εκεί, είναι θάλασσα, είναι αυτά. Λέω, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει τρόπος. Ποιος είναι ο τρόπος? Μου λέει, ένα απλό τηλεφώνημα στον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, υπουργός ναυτιλίας μέχρι το αρχές 15, και στον κύριο Σαμαρά που ήταν υποϊστάμενος του. Καρφίτσα δεν περνούσε, κύριε, στο Αιγαίο. Καρφίτσα. Και απάνω βέβαια ήταν ο περίφημος, δεν ξέρω, υπήρχε τείχος, αλλά εν πάση περιπτώσει
το περίφημο σφράγισμα στον Εύρο. Δεν περνούσε καρφίτσα. Μετά το κάλεσμα της Θασίας, μετά το κάλεσμα του Τσίπρα που λέει δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, το περίφημο, έγινε όλη αυτή η δημιουργία της βιομηχανίας. Βέβαια που... η Θασία έφυγε, ο Τσίπρας έφυγε, άλλοι ήρθανε και η κατάσταση δεν άλλαξε. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στο μεταναστευτικό. Αγαπητέ μου φίλε, τα λες καλά. Συνεχίζεται η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ αλλά στο μεταναστευτικό. Στην υπηρεσία, ούτε μια αποσυριζοποίηση. Ο Πρωθυπουργός πάντως ΣΥΡΙΖΑ στον παρόδο στον Sky, στον Γιώργο τον Αυτιά προχθές, είπε ότι δεν έχουν την ίδια πολιτική. Καλά, λέει. Τα αλλάξανε, λέει. Εμένα δεν με λένε. Ποια, ναι. Η Μόρια. Έτσι είπε ο Πρωθυπουργός, δεν το λέω εγώ. Μακάρι. Να είστε καλά. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Έβγαλε την είδηση τη ημέρα. Να είστε καλά, καλά. Τα σύνορα. Καλημέρα, έβγαλε την είδηση. Γεια σα. Βέβαια, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, χάρηκα. Και εμεί. Focus 103,6.